Μεταφέρουμε όσα διαβάζουμε στη σελίδα της χώρας του αχώρητου. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας αυτό που διαβάσαμε», γράφει η χώρα του αχώρητου. «Ο αλάθητος επαγγέλθηκε ανοιχτά την ταχεία έλευση της λαμπρής μεσιανικής εποχής του Αντίχριστου. Ακούστε και ανατριχιάστε». Ο Πάπας της Ρώμης, στη συνέντευξη τύπου, έκανε σοβαρή δήλωση. Είπε: «Άνθρωποι, πολύ σύντομα θα έρθει ο Υιός του Θεού, που θα μας φέρει την ειρήνη. Εμείς τόσους αιώνες περιμέναμε αυτό το γεγονός και επιτέλους αυτό θα εκπληρωθεί. Αυτός θα φέρει την ειρήνη την οποία εμείς τόσο περιμέναμε και περιμένουμε. Αλλά το τίμημα της ειρήνης είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν ελεύθερη βούληση. Αλλά για χάρη της ειρήνης στη γη, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε την ελευθερία μας και να υποταχτούμε σε εκείνον που θα μας φέρει την ειρήνη. Εμείς τα έχουμε κάνει όλα και τα κάνουμε για να πραγματοποιηθεί η έλευση του ειρηνοποιού μας και να, αυτός ήδη έρχεται. Αυτός θα μας φέρει νέα πολιτική πραγματικότητα στην οποία όλοι εμείς πρέπει να υποταχτούμε. Δεν θα υπάρχουν πια διαιρέσεις των ανθρώπων σε θρησκείες, αλλά όλοι θα προσκυνούν έναν Θεό, γιατί οι θρησκευτικές διαιρέσεις έφερναν μόνο συγκρούσεις, αλλά τώρα όλοι θα είναι ενωμένοι και υποταγμένοι σε Αυτόν. Εκείνοι που δεν θα δεχτούν την ενότητα και τη συμφωνία με τη νέα τάξη πραγμάτων θα θεωρούνται τρομοκράτες που καταστρέφουν την ειρήνη. Εμείς δοκιμάσαμε διάφορους δρόμους, αλλά να, επιτέλους, εμφανίστηκε εκείνος που θα εκπληρώσει την αιώνια επιθυμία μας. Εκείνος που θα φέρει την ειρήνη όλου του πλανήτη. Και τελειώνει η χώρα του αχώρητου με την εξής έκφραση. Τρέφουμε την ψευδαίσθηση ότι η είδηση είναι ανακριβής. Όπως προφήτευσε ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Αντίχριστος θα πλανήσει και εκλεκτούς. Θα έρθει στον καιρό του, την εποχή που του καθορίστηκε και θα προηγηθεί μια γενική αποστασία. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων θα εγκαταλείψουν τη χριστιανική πίστη. Η αποστασία θα είναι το προστάδιο. Θα προετοιμάσει τον κόσμο να δεχτεί τον Αντίχριστο και μάλιστα να τον δεχτούν με το δικό του πνεύμα που τότε θα μπει στη δομή της σκέψης των ανθρώπων. Η αναζήτηση του Αντίχριστου θα τους γίνει αναγκαιότητα. Θα διψούν γι' αυτόν όπως διψούν σε στιγμές βαθιάς θλίψης για ποτά που διαφορετικά τα θεωρούν αυτοκτονία. Θα τον επικαλούνται. Η ηκεσία σε αυτό να έρθει θα αντυχεί σε κοινές συνάξεις. Οι άνθρωποι θα εκφράζουν επίμονα την αξίωση να έρθει επιτέλους η μεγαλοφυΐα των μεγαλοφυΐων που θα μπορέσει να ανεβάσει την τεχνική ανάπτυξη στην ανώτατη δυνατή βαθμίδα της και να φέρει στη γη τέτοια ευπαραγία ώστε ο ουρανός και ο παράδεισος να καταντήσουν πράγματα περιτά. Ο Αντίχριστος θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τη γενική ηθική και την πνευματική κατεύθυνση των ανθρώπων της εποχής του. Και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε αυτό και να κλάψουμε γι' αυτό. Ότι δηλαδή θα πλανήσει, αν μπορεί, ακόμα και τους εκλεκτούς. Γιατί τα θαύματα και οι πράξεις του Αντίχριστου θα φέρουν σε δύσκολη θέση και τους πιο εκλεκτούς δούλους του Θεού. Η αιτία της μεγάλης επίδρασης του Αντίχριστου θα έγκυται στη σατανική δολιότητα και την υποκρισία με τις οποίες σκεπάζει το πιο φρικαλαίο κακό. Και με την ικανότητα να κάνει θαύματα. Ψεύτικα μεν, αλλά που προκαλούν κατάπληξη. Η φαντασία του ανθρώπου είναι ανίκανη να συλλάβει την εικόνα ενός τόσο μεγάλου κακούργου όσο θα είναι ο Αντίχριστος. Θα σαλπίζει για τον εαυτό του όπως σάλπιζαν οι πρόδρομοί του, οι προτυπώσεις του. Θα ονομάζει τον εαυτό του κήρυκα και παλινορθωτή της αληθινής θεογνωσίας. Έτσι, εκείνοι που δεν κατανοούν τον χριστιανισμό θα δουν σε αυτόν έναν αντιπρόσωπο και υπέρμαχο της αληθινής θρησκείας και θα πάνε με το μέρος του. Θα σαλπίσει και θα ονομάσει τον εαυτό του επιγγελμένο Μεσσία. Και συναντώντας τον, εκείνοι που ζουν με σαρκικό φρόνημα και βλέποντας τη δόξα του,
τη δύναμή του, τις πνευματικές του ικανότητες, την ολοσχερή επιβολή του στα στοιχεία του κόσμου, θα τον αναγνωρίσουν Θεό και θα γίνουν οπαδοί του. Ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί πράος, εύσπλαχνος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος αρετές. Θα τον δεχτούν σαν πράγματι γεμάτο αρετές και πολλοί θα υποταχτούν σε αυτόν εξαιτίας των ύψιστων αρετών του. Ο Αντίχριστος τότε θα εισηγηθεί στην ανθρωπότητα τη δημιουργία μιας ανώτατης παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας. Θα προσφέρει τιμές, πλούτη, μεγαλεία, σημαντικές ανέσεις και σαρκικές ειδονές. Και όσοι ποθούν τέτοια επιγεία πράγματα θα τον δεχτούν και θα τον ονομάσουν Κύριό τους. Ενώπιον της ανθρωπότητας ο Αντίχριστος θα ανοίξει ένα τέτοιο ανεξήγητο με την τότε επιστήμη τσίρκο θαυμάτων, που η κατεργαριά τους θα θυμίζει θέατρο. Θα φέρει φόβο με τις απειλές και θαυμασμό με τα θαύματά του. Θα ικανοποιήσει την άκρητη περιέργειά τους και την παχυλή τους άγνοια. Θα ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία τους και τον εγωισμό τους. Θα ικανοποιήσει το σαρκικό τους φρόνημα. Θα ικανοποιήσει τη δεσεδομονία και τις προλήψεις τους και θα φέρει σε σύγχυση τους σοφούς. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι, με οδηγό την πεπτοκυή αφύση τους, χωρίς το φως του Θεού, θα παρασυρθούν και θα καταλήξουν πυθύνια και άβουλα όργανα του πλάνου. Τα σημεία του Αντίχριστου θα γίνουν κατά κύριο λόγο στον αέρα και συγκεκριμένα στο στρώμα στο οποίο κυριαρχεί ο Σατανάς. Αυτά τα σημεία θα επιδρούν ως επιτοπλίστων στην αίσθηση της όρασης και έτσι θα γοητεύουν και θα απατούν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μελετώντας την αποκάλυψή του τα γεγονότα τα οποία θα γίνουν πριν από τη συντέλεια του κόσμου, λέει ότι ο Αντίχριστος θα κάνει μεγάλα σημεία, ακόμα και ανακατεβεί πυρ εκ του ουρανού ενώπιον των ανθρώπων. Αυτό το θαύμα, μας λέει η Αγία Γραφή, θα είναι το πιο μεγάλο από τα θαύματα που θα κάνει ο Αντίχριστος, δηλαδή ουσιαστικά από τα ψευδοθαύματα, γιατί θα είναι οφθαλμαπάτες. Και αυτό το θαύμα θα γίνει στον αέρα. Θα είναι ένα μεγαλοπρεπές και φοβερό θέαμα, μια κανονική οφθαλμαπάτη. Σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.